Βλέποντας τα λάθη του παρελθόντος, βαδίζουμε για ένα νέο μέλλον. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη συμμετοχή στις αυριανές εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ, για να δείξουμε ότι η κεντροαριστερά, η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ. Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης. Θέλω να καλέσω στις αυριανές εκλογές για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, όλους τους πολίτες που πιστεύουν ότι η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη πρέπει να συνεχίσει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας μας, να προσέλθουν αύριο και να ψηφίσουν. Έχουμε βαθιά ανάγκη από μια μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, γιατί πέρα από την ίδια την ουσία θα έχει και ένα συμβολισμό. Θα έχει ένα συμβολισμό ότι όλοι εμείς, έχοντας μάθει πια από τα λάθη του παρελθόντος, βαδίζουμε σε ένα νέο μέλλον. Γυρίσουμε μια νέα σελίδα για μια Ελλάδα που θα μας πληγώνει λιγότερο, για μια Ελλάδα που θα ξανααποκτήσει την εθνική της υπερηφάνεια, για μια Ελλάδα που θα κοιτά με αυτοπεποίθηση στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ζούμε τις δυσκολότερες ίσως στιγμές των τελευταίων δεκαετιών και είναι εξίσου βέβαιο ότι οι πολίτες αισθάνονται πληγωμένοι, απογοητευμένοι, αγανακτισμένοι, χωρίς ελπίδα, χωρίς προσδοκία. Όμως ας κρατήσουμε στο μυαλό μας τα τελευταία καλά νέα που ήρθαν με την ψήφιση του PSI, με το γεγονός ότι η χώρα μας απέφυγε την χρεοκοπία, και ας δούμε το θετικό ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο δρόμο, που όμως θα είναι ένας δρόμος δημιουργίας και ένας δρόμος που ουσιαστικά θα δώσει στην Ελλάδα μια άλλη προοπτική. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να βαδίσουμε με βάση δύο μεγάλα εθνικά προτάγματα. Το πρόταγμα της αλήθειας και το πρόταγμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το πρόταγμα της αλήθειας σημαίνει, και αυτό είναι μια σκέψη προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι κανένας πολιτικός σχηματισμός, κανένα πολιτικό κόμμα, κανένας πια εκπρόσωπος πολιτών δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει. Αυτό θα συνιστούσε μέγιστη υποκρισία. Όλοι ξέρουν. Όλοι ξέρουν πώς οδηγηθήκαμε εδώ που φτάσαμε. Όλοι ξέρουν ότι εμείς σήμερα πρέπει να πληρώσουμε τα λάθη των τελευταίων 30, 40, 50 ετών, και όλοι ξέρουν ότι πρέπει να βγούμε νικητές από αυτή τη δοκιμασία. Και δεν έχει καμία θέση πια ο λαϊκισμός και οι δίθεν εύκολες λύσεις. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Οι λύσεις θα είναι όλες δύσκολες, αλλά πρέπει να είναι λύσεις βασισμένες στην αλήθεια. Και υπάρχει και ένα δεύτερο πρόταγμα που ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης. Το πρόταγμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι κοινωνικά αδύναμοι έχουν υποστεί τεράστια μείωση του βιωτικού τους επίπεδου. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι βλέπουν ότι ζουν σε πολύ κακές συνθήκες, άρα έχουμε βαθιά ανάγκη ως πολιτεία να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τους κοινωνικά ασθενέστερους. Έχουμε βαθιά ανάγκη να ξανααπλώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλον. Αυτό ακριβώς θα είναι ένα από τα μεγάλα προτάγματα των επόμενων εθνικών εκλογών. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι στις αυριανές εκλογές για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλη Βενιζέλο, έχουμε χρέος όλοι να δώσουμε ένα μήνυμα ότι η κεντροαριστερά, η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ, είναι δυνατή και συνεχίζει να αποτελεί μια μεγάλη και ελπιδοφόρα παράταξη για το μέλλον του τόπου.